Καταρχήν, για το θέμα της αναγνώρισης, το είπατε πολύ σωστά, να καθιερωθεί η μέρα και όλα τα άλλα όσον αφορά την αιγίδα είναι πολύ απλά. Δεύτερον, παρέλειψα, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι δεν ξέρω, ίσως δεν γνωρίζετε ακόμη, η τοποθέτησή σας ότι οι δάσκαλοι δηλώνουν για εξωτερικό και δεν εξειδικεύουν πού θέλουν να πάνε και τι γλώσσα μιλάνε, δεν είναι σωστή. Δηλώνουν και πού θέλουν να πάνε και τι γλώσσα μιλάνε. Δεν είναι σωστή. Και επίσης, ναι, έχω προσωπική άποψη για αυτό το θέμα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, δεν έχουν κληρωθεί όλες οι θέσεις. Δεν έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις σε μερικές χώρες. Έχουν προκηρυχθεί ξανά οι θέσεις, έχουν γίνει αιτήσεις και έχει 2 μήνες βρίσκονται στο γραφείο του Υπουργού και δεν έχουν αξιολογηθεί. Στο νότιο ημισφαίριο η σχολική χρονιά αρχίζει 1η Φεβρουαρίου. Έχουμε 27-28 και ακόμη δεν έχουν σταλεί εκπαιδευτικοί. Επίσης και σε χώρες ευρωπαϊκές ακόμη υπάρχουν κενά τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που δεν χρειάζονται δαπάνες. Είναι θέματα διαδικαστικά που αφορούν τις υπηρεσίες και το Υπουργείο και τον Υπουργό και πρέπει να τρέξουν. Τώρα, όσον αφορά τη δήλωση του ιτάρισμα, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, δεν το γνωρίζω, δεν το είδα. Δεν είμαι φίλος στο Twitter εγώ, οπότε δεν το παρακολουθώ. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο πατριωτισμός του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και η ευαισθησία του σε ανάλογα θέματα είναι δεδομένος. Ο κύριος Σταγιάννη παλαιότερα ήταν δεδηλωμένος φιλέλληνας. Δεδηλωμένος φιλέλληνας, είναι γνωστό αυτό. Τώρα οι δηλώσεις του αυτές βεβαίως και κατακριθήκανε από όλα τα κόμματα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τους αρμόδιους των εξωτερικών και νομίζω ότι αν έχει γίνει αυτό είναι ατυχής. Η θέση του κυρίου Μητσοτάκη είναι γνωστή για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.